Καλημερίζω τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κύριο Τεβερναράκη. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κύριε Βουγεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Και καλό μήνα. Μια φορά ακόμα. Και καλό μήνα, βεβαίως. Και καλό μήνα. Λοιπόν, επαναφέρετε το θέμα ως Τεχνικό Επιμελητήριο, τόσο για την απλούστευση των διαδικασιών, αναφορικά με την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτηρίων, και πάνε 2,5 χρόνια μετά το σεισμό. Θέτεται για άλλη μια φορά το θέμα αξιοπρέπειας των μηχανικών έναντι των πολιτών, με την ευθύνη να τη φέρει ακέραια βεβαίως η πολιτεία. Όπως επίσης χτυπάτε την καμπάνα για την παραμονή των πολιτών σε κίτρινα και κόκκινα σπίτια εξαιτίας του αδιεξόδου στο οποίο βρίσκονται, με ευθύνη της πολιτείας. Πάρτε τα από την αρχή. Σωστά, σωστά. Ξέρετε, έχουμε κάνει, γνωρίζετε πάρα πολύ, πολύ καλά, έχουμε κάνει ό,τι προσπάθειες μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την πολιτεία. Δυστυχώς, παρά το ότι επισημαίνουμε πράγματα όπως τα επισημάνατε και εσείς, έχουμε βάλει σαν κορονίδα, τουλάχιστον όσον αφορά τα σεισμόπληκτα, την απλοποίηση των διαδικασιών. Επανερχόμαστε για μια φορά ακόμα. Ένα χρόνο μετά, αν θυμάστε, στις 14 Δευτέρου πέρυσι, είχαμε στείλει την απλοποίηση των διαδικασιών, όπου είχαμε κάνει και σύσκεψη μάλιστα με υπουργικά συμβούλια, με υπουργούς κλπ. Όπου όλοι αποδέχτηκαν την απλοποίηση των διαδικασιών και ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί και ότι θα βρεθούμε σε αδιέξοδο. Σήμερα έχουμε μια εικόνα την οποία οφείλω να την καταθέσω. Ναι, και βέβαια κύριε Τεβερναράκη, αυτή την ώρα τόσο οι υπηρεσιακοί παράγοντες όσο και οι υπουργοί ασχολούνται με άλλα, κυρίως να δούνε πώς θα καλύψουν τα νότα τους από μια άλλη τραγωδία που λέγεται Τέμπη. Που λέγεται ακριβώς. Τώρα μεταξύ μας κολοκυθόπιτες. Ακούστε, δεν φταίει, να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες στους υπαλλήλους, στις δημόσιες υπηρεσίες, στο ότι δεν λειτουργούν. Πάντα οι πολιτικοί έχουν την ευθύνη. Οι πολιτικοί έχουν την νομική πρωτοβουλία, την οποία θα μπορέσουν να τροποποιήσουν τους νόμους και να μην χρησιμοποιούμε αναχρονιστικές διαδικασίες. Κυρία Δουλειαράκη, βρέθηκα εδώ στην ΤΑΕΦ μαζί με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Γκέρογλου και το επιτελείο του, και με το Σύλλογο Ελπίδα. Κάναμε μία συνάντηση με την κυρία Ακούση πριν από ένα μήνα και διαπιστώσαμε μία κατάσταση στην οποία, όσο φιλότιμο και αν έχουν οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτή τη διαδικασία μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο που ασφιχτιά, βρέθηκαμε σε ένα χώρο μιας πολεοδομίας του 1980. Φάκελοι στους διαδρόμους, φάκελοι σε μια κατάσταση όπου ψάχνεις τα έγγραφα, δηλαδή κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα πια. Έχουμε φύγει από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε περάσει σε μια ψηφιοποίηση του κράτους. Έχουμε περάσει σε μια απλοποίηση των διαδικασιών. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, η πολιτεία εμπιστεύεται τους συναδέλφους μηχανικούς σε προγράμματα επενδυτικά, σε εξοικονομώ. Πολύ πιο δύσκολες διαδικασίες από την αποκατάσταση ενός σεισμόπληκτου κτηρίου. Εκδίδουμε άδειες μόνιμες για πενταόροφο, εξαόροφο, μόνο με την άδεια δόμηση, η οποία παίρνουμε από τις αντίστοιχες ειδόμ. Και στη συνέχεια είναι η μηχανική υπεύθυνη και για την διεκπαιρέωση και για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ναι, αλλά για τα σεισμόπληκτα ελπίζει η εμπιστοσύνη, ανύπαρκτη. Ακριβώς. Δεν μπορεί αυτό το σύστημα, δυστυχώς, το οποίο έχει στυλώσει τα πόδια του, και οφείλω να το πω αυτό, διότι φταίει και το σύστημα το οποίο, και το νομικό πλαίσιο το οποίο δυστυχώς υπερασπίζονται κάποιοι. Μα συγγνώμη, κύριε Τεβερναράκη, στην αρχή είχε υποθεί. Μισό λεπτό. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Στην αρχή είχε υποθεί το εξής, ότι ξέρετε, υπάρχει και ένα θέμα έλλειψης εμπιστοσύνης. Κακώς το είπανε, διότι σας προσβάλανε τους μηχανικούς και θέλουν να τα ελέγχουν όλα από την Αθήνα. Ξεχάσανε ότι είσαστε θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους. Έχουν ξεχάσει αυτό που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή το τι πράττει το Τεχνικό Επιμελητήριο, το τι πράττει το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Όλα ξεχαστήκανε. Και σας πάνε σε αυτή την αμφισβήτηση εκ νέου. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί όχι απλούστευση των διαδικασιών από τη στιγμή που υπάρχουν εκείνες οι διαδικασίες που πραγματικά μπορούν να βγάλουν από το αδιέξοδο τόσους ανθρώπους σε όλες τις πληγήσεις περιοχές.
Αντού, ακριβώς. Δηλαδή, οι παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε δεν αφορούν μόνο την καταστροφή την οποία υπέστη η περιοχή της Κρήτης, Δήμου Μένου Απεδιάδοση, Δήμου Ορφανών Αστερουσίων, αλλά σε όλες τις αντίστοιχες σεισμόπληκτες, πυρόπληκτες περιοχές, πλημμυροπαθείς περιοχές, θα μπορούσαν αυτές οι διαδικασίες να απλοποιηθούν τουλάχιστον σε συγκεκριμένα κτίρια τα οποία έχουμε καταγράψει. Έχουμε πει για τα πράσινα κτίρια με ζημιές, έχουμε πει για τα κίτρινα κτίρια χωρίς ζημιές στο φέροντα οργανισμό, με ένα πλαφόν, με μια διαδικασία όπου έχει συμφωνήσει και ο πρόεδρος του Τεχνικού Μελητήριου, ο κ. Στασινός. Οφείλω να το καταθέσω αυτό. Έχει συμφωνήσει το ίδιο το Τεχνικό Μελητήριο που διαχειρίζεται την πλατφόρμα του ΙΑΔΙΕΣ, το οποίο θα μπορούσε μέσα σε λίγες ημέρες να εκδίδεται μια οικονομική άδεια μικρής κλίμακας και να μπορεί ένα σεισμόπληκτο κτίριο κίτρινο ή πράσινο να έχει την οικοδομική άδεια με ευθύνη μηχανικού να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες με ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, με μια συγκεκριμένη τεχνική έκθεση, μια φωτογραφική τεκμηρίωση, όπως γίνεται στα αντίστοιχα εξοικονομώ. Δηλαδή, τι πιο απλό, πόσο πιο απλά μπορούμε να το πούμε. Επανήλθαμε λοιπόν, κυρία Δουλειεράκη, πραγματικά με αγωνία, αντιλαμβανόμενη και την αγωνία των πολιτών αυτή τη στιγμή που ζουν στα κοντέινερ, 2,5 χρόνια μετά, όπου δεν μπορούν να μπουν στις κατοικίες τους, όπου πολλοί από αυτών αναγκάζονται να μπουν και να μπαίνουν στα σπίτια αυτά να μένουν, διότι κάποιους τους βγάζουν από τα κοντέινερ, ακούμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Κάποιοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικαίωμα επιδότησης ενοικίου για να μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Και αναγκάζονται και μένουν σε κτίρια τα οποία είναι επικίνδυνα και με ένα μικρό σεισμό μπορούν να χάσουμε και άλλες ανθρώπινες ζωές. Και αυτό συμβαίνει σήμερα, συμβαίνει. Έχει καταγραφεί και από εσάς και από εμάς τους ίδιους που το έχουμε δει, από αυτοψίες που έχουμε κάνει και από μαρτυρίες τις οποίες έχουμε. Και όμως η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Και σας λέω, γιατί έχει στυλιώσει τα πόδια, κύριε Ταβερναράκη, χρησιμοποιείτε μια κριτική έκφραση και λέτε το σύστημα έχει στυλιώσει τα πόδια, δηλαδή έχει μια επιμονή, αιμονή η οποία είναι αδικαιολόγητη. Έχει λοιπόν στυλιώσει τα πόδια, όπως λέμε στην Κρήτη. Γιατί πιστεύετε ότι το κάνει αυτό, αναρωτιέμαι, 26 μήνες μετά? Μάλλον πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους. Τι θα σας πω. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα, ξέρετε, πολλές φορές όταν έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση δεκαετιών, είναι δύσκολο πολλές φορές να την ανατρέψεις. Είναι δύσκολο να μπορέσεις να πείσεις κάποιους ανθρώπους ότι οι οποίοι ζουν σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θέλουν να διατηρηθεί, διότι διαχειρίζονται κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν σου λένε ότι εδώ διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα και πρέπει να σεβόμαστε το δημόσιο χρήμα και πίσω από αυτό φτιάχνουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο τελικά δεν προχωράει τίποτα. Μα αφού τους δίνετε τη λύση, μισό λεπτό, μα αφού τους δίνετε τη λύση μέσα από επιχειρήματα, μέσα από συγκεκριμένες πράξεις, μέσα από συγκεκριμένη οδό, όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους μήνες, να το πω καλύτερα, έχω ακούσει πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα επιχειρήματα. Οπότε διασφαλίζεται το ότι δεν μιλάμε ότι θα χαθεί σε αυτή την περίπτωση δημόσιο χρήμα. Τι στην ευχή, αλλιώς θέλω να το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει, για λόγους ευγένειας, τι στην ευχή δηλαδή συμβαίνει αφού έχουν τις προτάσεις? Γιατί από τη ΔΑΕΦΚ, γιατί αν θυμάμαι καλά σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας, εδώ και πάλι στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, είπατε ότι αυτή η επεξήγηση που δίνει η ΔΑΕΦΚ σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις διαδικασίες, οι συμβουλές που δίνει προς τον αρμόδιο υπουργό, που έχει άλλο, όπως είπαμε τώρα, στο κεφάλι του από την αρχή, και πάει λέγοντας το όλο πράγμα μαζί με τους υπόλοιπους τους πολιτικούς, οι οποίοι στο τέλος κι εσείς γραφικοί θα γίνετε ως τεχνικό επιμελητήριο, όπως λένε τους ανθρώπους από το Αρκαλοχώρι, γραφικούς. Πείτε μου, γιατί στην ευχή? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Το ίδιο θα συμφωνήσω μαζί σας. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και σας ξαναλέω, όταν έχω μπροστά μου σε μία σύσκεψη 2-3 υπουργούς και 2 γενικούς γραμματείς και τους υπηρεσιακούς ταυτόχρονα, οι οποίοι στυλώνουν τα πόδια σε μία νομοθετική ρύθμιση, παρόλα αυτά παίρνουμε την υπόσχεση από τον Γενικό Γραμματέα, από τον κύριο Παγκογιάννη, παίρνουμε την υπόσχεση από τον ίδιο τον κύριο Τριαντόπουλο, παίρνουμε από τον Γενικό Γραμματέα των Υποδομών την ίδια υπόσχεση ότι πάμε για την απλοποίηση των διαδικασιών.
διαστόματος των αντίστοιχων υπουργών με επερωτήσεις τα συγκεκριμένα κείμενα τα οποία έχετε στα χέρια σας σήμερα, τα οποία στείλαμε και για τα δύο θέματα και για την απλοποίηση εκ νέου των διαδικασιών. Μάλιστα, έχουμε αναλυτικά την νομοθετική ρύθμιση, η αιτιολογική έκθεση μέσα να κατατεθεί αύριο το πρωί στη Βουλή. Ήδη έχουν γίνει από βουλευτές του νομού Ηρακλείου οι επερωτήσεις, έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Ελπίζω να πάρουμε απάντηση θετική για μια φορά ακόμα και όχι θα το παρεξετάσουμε. Δυστυχώς δεν υιοθετείται, δεν προχωράνε σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Παραμένουμε στο ίδιο σημείο ξανά και ξανά και ξανά. Και στο τέλος θα μείνουμε και εμείς, θα γίνουμε και εμείς γραφικοί, βέβαια. Καλώς το λέτε, ότι στο τέλος θα λέμε ότι ψάχνουμε και εμείς μήπως κάνουμε κάπου λάθος. Μήπως λέμε κάτι λάθος, μήπως κάπου παραγνωρίζουμε κάτι, κάτι έχουμε ξεχάσει. 4.000 κτίρια. Δεν ξέρω τι μπορεί παραπάνω να κάνουμε. 4.000 κτίρια και πάνω από το 55% των υποθέσεων που δικαιούνται αποζημίωσης με χρήματα αυτή την ώρα στα συρτάρια των τραπεζών, που δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι φυλαγμένα στα συρτάρια των τραπεζών και μήπως κάπου παρακάτω πούνε ότι πέρασε και ο χρόνος. Και έχουν δοθεί δηλαδή αυτά τα χρήματα ήδη, είναι στους τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν κουνάνε εδώ και 2,5 χρόνια και τα σπίτια και οι βιτρίνες και οι κατοικίες. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση σε Αρκαλοχώρη. Περάστε, σήμερα το πρωί, όποτε θέλετε, περάστε από όποιο και να περάσετε το Αρκαλοχώρη, θα δείτε την κατάσταση όπου δεκάδες, εκατοντάδες σπίτια βρίσκονται αυτή τη στιγμή με κορδέλες. Και θα πεις, γιατί δεν μπαίνει κάποιος μέσα να το αποκαταστήσει αυτό το κτίριο. Μάλιστα, έχουμε φτάσει σε σημείο να πούμε, δεν μπορούμε να το βγάλουμε, έτσι, να πούμε για να παραχανθεί ο νόμος αυτή τη στιγμή. Έχουμε πει ότι αφήστε τουλάχιστον τους ανθρώπους να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους με δικούς τους πόρους. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε τη δυνατότητα να αποχαρακτηριστούν. Ακόμη και σε αυτό, κάποιος, αν κάποιος πάει να αποκαταστήσει το σπίτι του μόνος του, με δικά του έξοδα, θέλει 8-10.000 ευρώ, που έχουμε βάλει και ένα πλαφόν, αν διαβάζετε την νομοθετική ρύθμιση που έχουμε καταθέσει, για ένα πράσινο κτίριο και 15.000 ευρώ για ένα κίτρινο κτίριο χωρίς ζημιά στο φέροντα οργανισμό. Εάν κάποιος πάει και δώσει αυτή τη στιγμή τα 15.000 ευρώ να φτιάξει το κτίριό του, χωρίς να περάσει από τη διαδικασία της ΔΑΕΦ, δεν μπορεί να εάν έχει περάσει βέβαια δευτεροβάθμιο έλεγχο προφανώς, έτσι, έχει δηλαδή πιστοποιηθεί ότι είναι σεισμόπληκτο και είναι κίτρινο κτίριο κλπ. Δεν μπορεί να αποχαρακτήσει στη συνέχεια αν δεν έχει περάσει από τη ΔΑΕΦ και να πει δεν θα θέλω τα χρήματά σας, για να μπορέσει στη συνέχεια να το μεταβιβάσει ή να κάνει μια δικαιοπραξία στη συνέχεια ή στα παιδιά του ή να το πουλήσει. Ξέρετε, το σενάριο. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Ακριβώς. Το σενάριο, έτσι όπως το ακούμε, που θα μπορούσε να πει κάποιος, είναι ότι είναι σαν κάποιος να θέλει η περιοχή αυτή να μείνει έτσι όπως είναι. Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να. Δεν ξέρω τι άλλο παραπάνω μπορούμε να πούμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Θα το ξανακάνουμε, θα επανέλθουμε. Θα προσπαθήσουμε και εδώ να δούμε αν θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι η πίεση, την οποία το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επανερχόμαστε και να αυτή την πίεση, την οποία προφανώς έτσι αλλιώς αυτό το αδιέξοδο το είχαμε προβλέψει. Το έχουμε πει ότι θα φτάσουμε σε αδιέξοδο. Όμως κανένας δεν ενδιαφέρεται. Θυμάστε. Για τον Γεράκη, στην αρχή, όταν είχε πρωτοσημεί το γεγονός, όπου η πρώτη κουβέντα της διευθύντριας της ΔΑΕΦ είπε ότι σε μία δεκαετία και να δούμε. Το θυμάστε. Όχι, θυμάμαι κάτι άλλο. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά τον Μάρκο τον Κοκολάκη να λέει ότι έτσι όπως ξεκινούν και τρέχουν οι διαδικασίες, στο τέλος της αιτήσης θα τις κάνουμε στον Άγιο Πέτρο. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω όσο ζω. Αυτό το είπε ο Γιώργος Κοκολάκης, το είπε αμέσως μετά την δήλωση της κυρίας Κλειάρης, ότι θα δούμε μια δεκαετία παίρνουν αυτές οι αποκαταστάσεις. Δηλαδή έχουν δεδομένα κάποια πράγματα στο μυαλό τους, τα οποία δεν μπορούμε τουλάχιστον εμείς να τα διανοηθούμε ότι στη σημερινή εποχή, το 2024, συζητάμε για τέτοιες διαδικασίες μακρόχρονες για την αποκατάσταση μιας περιοχής, η οποία ασφιχτιά αυτή τη στιγμή. Εκεί χάνεται, έχει χάσει την κοινωνική του ζωή, έχει χάσει βέβαια την αγοραστική του δύναμη, έχει χάσει τους πολίτες. Γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει και πήγαν σε άλλες περιοχές να διαμείνουν, για τα παιδιά τους, για τα σχολεία, το πολύ μεγάλο οικονομικό επίσης πλήγμα, το πόσο ερημώνεται. Δεν κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενοικιαστές άλλου τούτο το φρούτο και μένουν στα κοντέινερ και παίρνουν από παράταση σε παράταση γιατί θα πρέπει να βγουν προς τα έξω. Γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε
πώς κινείται το θέμα με την επιδότηση ενοικίου και τις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν, και δεν κάνει να ξεχνάμε εκείνο το άλλο το μεγάλο, εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε πολύ πολύ μεγάλο αδιέξοδο οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα, και μάλιστα σε μια περίοδο που, ξέρετε, οι κρίσεις είναι απανωτές. Είναι η ακρίβεια, είναι η ενεργειακή κρίση, είναι τα μνημόνια, είναι η πανδημία, όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει μέχρι σήμερα, και οι οποίοι όταν δεν έχουν κάπου να μείνουν έχουν επιλέξει να πάνε, γιατί αυτό είναι μια άλλη ιδιαίτερη επιστολή την οποία καταθέτεται αυτή την ώρα, και τους χτυπάτε την καμπάνα του Αγίου Μηνά πραγματικά, και τους λέτε: οι άνθρωποι αυτοί μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο έχουν επιλέξει, για να μην μένουν σε τσαντήρια, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, να πάνε στο κίτρινο και στο κόκκινο σπίτι να μείνουν. Ακριβώς. Και δυστυχώς αυτές οι περιπτώσεις, αν μη τι άλλο, λέμε να μην συμβεί το κακό, αλλά η Κρήτη είναι μια σωματογενή περιοχή. Δεν μπορεί να, αυτή τη στιγμή να διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες αναγκάζονται να γυρίζουν στα σπίτια τους, τα οποία είναι κίτρινα ή και κόκκινα ακόμα. Έτσι. Όπου ένα τμήμα τους έχει καταρρεύσει, ένα τμήμα τους έχει παραμείνει, και να έχουν φτιάξει ένα δωμάτιο και να μένουν μέσα. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι έχουν και προβλήματα υγείας, άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μια ηλικία στην οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, και όμως αναγκάζονται και έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Mm. Και είναι καταγεγραμμένα αυτά, κυρία Δουλειεράκη. Εγώ τα δεν ξέρω. Δεν μπορεί η πολιτεία να τα ανέχεται αυτή τη στιγμή αυτά τα πράγματα. Μια ευγνωμούμενη πολιτεία δεν μπορεί να ανέχεται αυτή τη στιγμή τους πολίτες τους ή να τους αναγκάζει να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Μετά από μια τέτοια καταστροφή, και να μπαίνει τις πρωτοβουλίες εκείνες οι οποίες πραγματικά θα φέρουν το αποτέλεσμα. Σας είπα για τη φράση του Μάρκου του Κοκολάκη, και πάω στη φράση μετέπειτα του Κώστα του Γκαντάτσιου, που από φόβο είχε πει, και το έχει πει το τελευταίο διάστημα, ότι, και πάλι στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, και είπε ότι, ξέρετε, την επόμενη φορά που θα έχουμε στην περιοχή μας ένα σεισμικό φαινόμενο, γιατί θυμάμαι τότε που μιλούσατε για την επιβάρυνση των κτηρίων με τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις κλπ, ότι με όλη αυτή την επιβάρυνση που έχουν δεκτεί οι κατασκευές, ότι την επόμενη φορά ένα σεισμός λίγο μεγαλύτερης έντασης από αυτούς τους μικροσεισμούς δεν θα είναι τόσο φιλικός μαζί μας. Δηλαδή, καταστροφές μπορεί να είχαμε, ένα νεκρό μπορεί να είχαμε, αλλά οι φόβοι μας είναι μεγαλύτεροι για το τι παρακάτω, καθώς δεν έχουν προχωρήσει πραγματικά οι διαδικασίες ή ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή. Αυτό νομίζω ποιος πολιτικός... Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Δηλαδή, αν ένα σεισμικό φαινόμενο συμβεί αυτή τη στιγμή σε ένα κτίριο το οποίο ήδη έχει καταπονηθεί από όλη αυτή τη σεισμική δραστηριότητα την οποία έχει περάσει, είναι προφανές ότι θα ανταποκριθεί το ίδιο σε ένα σεισμό και μικρότερου και λίγο μικρότερου μεγέθους ή ίδιου μεγέθους. Πόσο μάλλον μεγαλύτερο μεγέθος. Μα ποιος πολιτικός, κύριε Ταβερναράκη, μπορεί να κοιμάται με ήσυχη τη συνείδησή του μπροστά σε αυτή την κατάσταση? Δηλαδή, εάν οι άνθρωποι, μπορεί να πει κάποιος, μπορεί να είναι γραφικοί ή να έχουν συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο από την περιοχή, φωνάζουν. Φωνάζει η Δημοτική Αρχή με τον Βασίλη Κιγκέρογλου, φωνάζετε εσείς 2,5 χρόνια ως τεχνικό επιμελητηρίο. Μιλάτε για το αυτονόητο μέσα από συγκεκριμένους δρόμους που να διασφαλίζονται τα πάντα όλα σε ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο χρήμα. Σαν τεχνικό επιμελητήριο, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους, και δεν σας ακούνε. Ποιος πολιτικός, αναρωτιέμαι, μπορεί να κοιμάται ήσυχα? Ή μήπως μετά από ένα σεισμό θα έρθουν εκ νέου να κάνουν δηλώσεις? Ή όπως μας κουνούσε ο κύριος Τριαντόπουλος στο δάχτυλο και μας έλεγε: γνωρίζουμε περισσότερο την περιοχή από εσάς που μένετε στην περιοχή. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε ακόμα? Και θα έχουν τι? Τη διάθεση, το θάρρος, να μην το πω διαφορετικά, ακόμα και το θράσος, να κάνουν δηλώσεις και να λένε τα ίδια. Τα ίδια, και να λένε μάλιστα, να ρίχνουν τις ευθύνες σε εμάς, τους ιδιώτες μηχανικούς, να ρίχνουν τις ευθύνες και να λένε ότι, ξέρετε, οι ιδιώτες μηχανικοί δεν ξέρουν να φτιάχνουν τους φακέλους. Έλεος, δηλαδή. Έλεος. Το έχω ακούσει ναι. Αυτόματος. Ή είναι το ιδιοκτησιακό στη μέση. Μα εμείς το ξέρουμε ότι έχουμε θέμα με το ιδιοκτησιακό επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εξαδιαιρέτου κλπ. Αλλά και πάλι δόθηκε λύση και υπήρξε πρόταση. Και ο Σύλλογος φωνάζει, και εσείς το είπατε από τη δική σας την πλευρά σε όλους τους τόνους. Ακριβώς. Το λέω με πάρα πολύ απλές κουβέντες, ότι ακόμα και με το ιδιοκτησιακό υπάρχει και η κτηματογράφηση. Ο τρόπος που με την κτηματογράφηση μπορεί να γίνει η αρχή. Δεν τελείωσε. Από εδώ και κάτω τι, λοιπόν?
Τι προτείνετε? Δεν ξέρω, κύριε Δουλειεράκη, εμείς κάναμε ξανά, ξαναλέω την προσπάθεια αυτή, ξαναστείλαμε στους αντίστοιχους υπουργούς με την αγωνία την οποία πρέπει, με την καταγραφή την οποία έχουμε κάνει, με την τεκμηρίωση την οποία πρέπει, την νομοθετική ρύθμιση την οποία ελπίζω ότι αυτή τη στιγμή μετά από και τις συνήθειες σας ξαναλέω τον βουλευτό. Γιατί δεν τη στέλνετε στον κύριο Τριαντάφυλλο? Μισό λεπτό. Γιατί? Ελπίζω μισό. Θα γίνει κάτι τουλάχιστον. Αναρωτιέμαι γιατί δεν στέλνετε την επιστολή αυτή, γιατί δεν την έχετε στείλει την επιστολή αυτή είτε στην κυρία Κλεάνθη είτε στον κύριο Τριαντόπουλο. Γιατί μένετε μόνο του υπουργό παρά το πρωθυπουργό υποδομών μεταφορών, υφυπουργό αρμόδιο για θέματα υποδομών, περιφερειάρχη, πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου, δημάρχους Μηνώου Παιδιάδος, Βιάννου. Το πάω σιγά σιγά για να μην κάνω λάθος και το ξεχάσω. Αρχανών Αστερουσίων και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρχανών και Αστερουσίων. Πού είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες, πού είναι ο συντονιστής, πού είναι το πολιτικής προστασίας, γιατί δεν τους το στέλνετε? Δεν θα κάνει την νομοθετική ρύθμιση ο κ. Θεατόπουλος. Η νομοθετική ρύθμιση πρέπει να κάνει το Υπουργείο Υποδομών. Πρωτίστως. Τρία υπουργεία πρέπει να εμπλακούν. Πρέπει να εμπλακεί το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο το καινούριο του κυρίου Τριαντόπουλου, εάν και εφόσον συνηγορήσει στην όλη διαδικασία. Μα ακριβώς, μα το είπατε και εγώ σας ρώτησα και ευτυχώς απαντήσατε. Μα από τη στιγμή που σε αυτόν θα πάνε, γιατί στην ευχή δεν το στείλατε για να του πείτε ότι οι μέρες και τα έργα του και η παρουσία του δεν ήταν αυτή που έπρεπε στην περιοχή, εκτός και αν το σχέδιο για το Αρκαλοχώρι είναι διαφορετικό? Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γιατί δεν έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο, αλλά εγώ υποψιάζομαι και λέω, εκτός αν το σχέδιο για το Αρκαλοχώρι είναι διαφορετικό? Κοιτάξτε, το σχέδιο για το Αρκαλοχώρι θα έπρεπε να ήταν πολύ διαφορετικό όταν θεωρούμε ότι έρχονται εδώ οι υπουργοί και συζητάμε για το ειδικό χωρικό του Αρκαλοχωρίου ως ευκαιρία για το Αρκαλοχώρι, όταν συζητάμε ότι έχουμε μια μεγάλη υποδομή όπως είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι και έχουμε τους ανθρώπους σε μερικά χιλιόμετρα μακριά από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου μέσα στα κοντέινερ. Αυτή δεν είναι εικόνα ευνομούμενου κράτους. Αυτό πρέπει να πούμε και αυτό λέμε. Γι' αυτό το στέλνουμε στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, γι' αυτό το στέλνουμε στον Υπουργό Υποδομών, γι' αυτό το στέλνουμε στον Υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάου. Άρα και ο κύριος Ταϊκούρας και ο κύριος Ταχιάους γνωρίζουν το θέμα, παρόλο που λένε ότι εμείς δεν έχουμε θέμα, παρόλο που η ΔΑΕΦ αυτή τη στιγμή μέσα σε μία νύχτα έφυγε από το Υπουργείο Υποδομών και πήγε στον κύριο Τριαντόπουλο, όμως όλο αυτό το θέμα είναι τεχνικό. Και εμείς αναφερόμαστε και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Υποδομών, που υπάγομαστε ως το τεχνικό πενήλιο. Και μετά εμένα μου λέτε γιατί ρωτάω γιατί δεν πήγε σε αυτούς και γιατί δεν πήγε στον συγκεκριμένο. Εντάξει, ευτυχώς που απαντάτε από μόνο σας στη συνέχεια. Γιατί το μυαλό πάντα βάζει μέσα όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει, έχουμε κουβεντιάσει, έχουμε πει, δεν ξεχνάμε μέχρι στιγμής, έχουμε μάθει από όλους εσάς για να ξέρουμε και να πάμε παρακάτω. Εγώ φαντάζομαι και πιστεύω όπως και με το μεταναστευτικό ότι θα έπρεπε για άλλη μια φορά να τους κινητοποιήσετε άπαντες, κύριε Ταβερναράκη, και όταν λέω να τους κινητοποιήσετε άπαντες, να θέσετε άπαντες πρώτων ευθυνών τους. Τελεία. Όλους. Από τους κοινοβουλευτικούς, από την περιφέρεια, από την αποκεντρωμένη διοίκηση, άπαντες όλους. Μπροστά στις ευθύνες όλοι τους, είναι εμπλεκόμενοι. Δεν με νοιάζει αν είναι εμπλεκόμενοι, να ξέρουν ότι κάτι δεν πάει στραβά. Δεν με νοιάζει αν λέγονται εμπλεκόμενοι. Με νοιάζει ότι αυτή την ώρα πρέπει να αναλάβουν όλοι την ευθύνη τους. Και φαίνεται από τη μία και από την άλλη πλευρά, και ανάλογα με το χρώμα που υπάρχει από τη μία και την άλλη πλευρά και τον κομματικό μηχανισμό, γιατί τα έχουμε ζήσει αυτά από τη μία και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το λόγο τα λέμε όλα αυτά, ότι θα έπρεπε να μπουν μπροστά όλοι για να τους πείτε ότι κοίτα, η κίνδυνη είναι αυτή. Κοιτάξτε, η κίνδυνη είναι αυτή. Η επόμενη μέρα είναι αυτή. Θέλετε να μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι εάν η συνείδησή σας κάτι τέτοιο σας λέει? Έλατε. Αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τους λέμε πάντως μέσα, αν θα διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο, αλίμονο αν συμβεί νέο φαινόμενο, έτσι. Μάλλον δεν φτάνει. Επειδή το έχω διαβάσει προσεκτικά, σας το είπα. Και σας λέω ότι δεν φτάνει η λέξη αλίμονο. Λοιπόν, κύριε Ταβερναράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας.